Τύχουν δύο φωτιές σε διαφορετικά σημεία του νομού μας, είναι λίγο δύσκολο. Αλλά δόξα τω Θεώ, να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ που ξεκινάμε τώρα από εκεί στην πυροσβεστική, στους πυροσβέστες που τα κατάφεραν να είναι τόσες ώρες στο πόδι, να είναι καλά, να έχουν υγεία και να προσπαθούν το για το καλύτερο. Από εμάς που δεν προσέχουμε, τι να πω. Θα δείξει έτσι το ανακριτικό έργο, θα δείξει τα αίτια της φωτιάς. Πώς ξεκίνησε η φωτιά. Αργά χθες το βράδυ ειδοποιηθήκατε κι εσείς. Ναι, 11 παρατέταρτο χθες το βράδυ ενημερώθηκα η αλήθεια του Θεού από τον πρόεδρο του Χριστού. Η αλήθεια του Θεού δεν το πίστεψα. Λέω, αν είναι δυνατόν φωτιά στο Σελάκανο, δεν γίνεται. Και όμως κινητοποιηθήκαμε, εννοείται, οι πάντες από την πυροσβεστική μέχρι και εμάς. Ο Δήμος πήγαμε με την υδροφόρα που έχουμε. Είχαμε κάποιο πρόβλημα εχθές και δεν μπορούσαμε να πάμε στη Σιτία. Αλλά δόξα τω Θεώ τα καταφέραμε και μπορούσαμε να πάμε χθες το βράδυ την υδροφόρα πάνω στο Σελάκανο. Κινητοποιήθηκαν εννοείται οι ομάδες, οι εθελοντές. Πήγαμε και εμείς με τον Αντιδήμαρχο, προσωπικά εγώ μαζί με τον Αντιδήμαρχο, τον κύριο Πανταζή, πήγαμε στο Σελάκανο επί τόπου. Η φωτιά, η αλήθεια του Θεού, όταν την είδα φοβήθηκα, ήταν πολύ μεγάλο μέτωπο, έντονο, αλλά δόξα τω Θεώ δεν ήταν σε δάσος, όπως τα γνωρίζετε ήδη, ήταν στο παλιό κομμάτι που είχε ήδη καεί. Οπότε δεν υπήρχαν δέντρα, δεν υπήρχαν πολλά πεύκα. Δεν ξανακάηκε δηλαδή το νερό. Όχι. Καινούριο κομμάτι, ναι, καινούριο κομμάτι δεν κάηκε. Και αυτό ήταν καλό για μας. Στην ατυχία τέλος πάντων ήταν και κάτι θετικό. Ευτυχώς ο άνεμος ήταν βολικός από την πλευρά που έπρεπε. Οπότε δεν πήγε η φωτιά προς τα σπίτια, ούτε προς το δάσος από την απέναντι πλευρά. Η πυροσβεστική ήταν η επέμβαση της άμεση, ήταν ο κύριος Βασιλάκης επικεφαλής από ό,τι γνωρίζετε ήδη. Είναι περίπου, πήγαν γύρω στα 20 οχήματα, 10 από τον Άγιο Νικόλο και 7 από την Ιεράπετρα, κάπου τέτοιοι, νομίζω 17-18 οχήματα συνολικά, με 40-42 άτομα προσωπικό, πυροσβέστες. Υπήρχε άμεση κινητοποίηση, όπως σας είπα. Η φωτιά ήταν υπό έλεγχο πολύ νωρίς, δηλαδή εγώ έφυγα από εκεί 4, ήταν ελεγχόμενη η φωτιά παρόλο που ήταν πολύ μεγάλο το μέτωπο και από ό,τι μαθαίνω είναι σε εξέλιξη μεν, αλλά υπό έλεγχο δε. Υπό έλεγχο δε. Πάντως κινδύνευσαν τα σπίτια, δηλαδή... Ναι, ναι, κάποια σπίτια στο σημείο που πήγαμε εμείς, στο σημείο που πήγαμε εμείς, που θεωρώ ότι ένα κομμάτι της φωτιάς ξεκίνησε από εκεί και δεν μπορούμε να καταλάβουμε πώς ξεκίνησε, οι άνθρωποι μένανε εκεί, δεν πήρανε χαμπάρι ότι είχε ξεκινήσει φωτιά. Στα 5 μέτρα από το σπίτι τους σβήναμε φωτιά χθες το βράδυ. Και δόξα τω Θεώ, ευτυχώς δεν κινδύνευσαν. Ευτυχώς, γιατί ήταν ο αέρας, ναι, αν ερχόταν ο άνεμος από κάτω προς τα πάνω θα υπήρχε πρόβλημα, αλλά ευτυχώς ο άνεμος πήγαινε από την αντίθετη πλευρά από τα σπίτια, οπότε δεν κινδύνευσαν να καούν τα σπίτια και οι άνθρωποι βέβαια που κυμόντουσαν μέσα. Ως υπηρεσία τώρα είστε σε ετοιμότητα. Λοιπόν, είμαστε σε ετοιμότητα σαν πολιτική προστασία. Υπάρχουν τα μέσα, υπάρχει νερό, υπάρχουν τα βιτία. Έχουμε δώσει κατά καιρούς, έχουμε δώσει σε πολιτιστικούς συλλόγους και στις τοπικές κοινότητες βιτία του τόνου, δεξαμενές, που από ό,τι έμαθα χθες το βράδυ ήταν εκεί η δεξαμενία που διαχειρίζεται ο πολιτιστικός σύλλογος Μαλών. Ήταν πάνω η δεξαμενή του Χριστού. Η δικιά μας υδροφόρα για βοήθεια στα πυροσβεστικά οχήματα, οι κρουνοί δούλευαν όλοι, είχαν νερό όλοι οι κρουνοί, οι υδρονομείς ειδοποιήθηκαν και γύρισαν το νερό προς την περιοχή εκείνη ούτως ώστε να είναι οι κρουνοί με νερό να μην έχουμε πρόβλημα. Υπήρξε ένας πάρα πολύ καλός συντονισμός από όλους που συμμετείχαν. Και είναι απαραίτητος και αναγκαίο σε τέτοιου είδους περιπτώσεις. Βεβαίως, βεβαίως. Αχρίαστη να είναι. Αχρίαστη να είναι, αλλά ήμασταν σε ετοιμότητα. Δόξα τω Θεώ. Δόξα τω Θεώ. Ήταν όλοι στη θέση τους. Οπότε όλα πήγαν καλά από αυτή την πλευρά τουλάχιστον. Εσείς αυτή τη στιγμή τι εικόνα έχετε, τι σας μεταφέρουν? Αυτή τη στιγμή, πριν 10 λεπτά που μίλησα, είναι αυτό, ότι η φωτιά είναι ναι μεν σε εξέλιξη, αλλά είναι υπό έλεγχο. Είχε σηκωθεί ελικόπτερο και βοήθησε. Δεν ξέρω αν συνεχίζει, θα ξαναμιλήσω σε λίγο για να έχω νεότερη ενημέρωση. Υπάρχει, οι φλόγες έχουν σβήσει, αλλά... Μικρές αιστείες. Ναι, μικρές αιστείες και λίγη φωτιά. Αλλά είναι υπό έλεγχο όλη αυτή η κατάσταση. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή συνέχεια και σε εσάς. Καλά. Και εύχομαι να είμαστε πιο προσεκτικοί, να μην έχουμε πολλές πυρκαγιές, γιατί πραγματικά υπάρχει μεγάλος κίνδυνος από ό,τι βλέπουμε και τουλάχιστον όταν φυσάει να είμαστε λίγο παραπάνω προσεκτικοί όλοι μας.
από όπου και αν προήλθε η φωτιά, είτε από τη ΔΕΗ, αν είναι από τη ΔΕΗ να έχουμε μια καλύτερη συντήρηση, ή αν είναι από ανθρώπινο χέρι να προσπαθούμε να το αποφύγουμε αυτό και να είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί. Τέλος πάντων, λίγο παραπάνω προσοχή για αυτές, γιατί οι συνθήκες πραγματικά είναι πάρα πολύ δύσκολες και δεν, δηλαδή δεν χρειάζεται να καταστρέφεται ούτε το περιβάλλον, αλλά ούτε και άλλες περιουσίες των ανθρώπων. Εξάλλου έχουμε λίγους χώρους πρασίνου πια, θα πρέπει να τους προστατεύσουμε με κάθε τρόπο έτσι, όλοι να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Έτσι. Και στο συγκεκριμένο σημείο που ξέρουμε ότι δεν περνά χρονιά και να μην έχουμε μια πυρκαγιά. Και να σας πω και το άλλο, ότι υπάρχουν ακόμα πριν 2 χρόνια που είχαμε την πυρκαγιά και είχαν καταστραφεί και τόσα δίκτυα σωληνών, ακόμα προσπαθούμε να καλύψουμε και να τακτοποιήσουμε τα προβλήματα αυτά. Δηλαδή δεν είναι μόνο ότι θα κάψουμε δέντρα ή θα κάψουμε γη, δημιουργούνται και ένα σωρό άλλα προβλήματα δυστυχώς. Τέτοιου είδους προβλήματα πιστεύετε ότι θα έχουμε, είναι αρδευτική περιοχή και είναι δίκτυα. Αν πάει η φωτιά σε αρδευτική περιοχή έχουμε, βέβαια, καίγονται τα δίκτυα, είναι δύσκολο να αντικατασταθούν, δημιουργούνται ένα σωρό προβλήματα και ποιος ο λόγος, δεν υπάρχει λόγος. Οπότε ας είμαστε λίγο παραπάνω προσεκτικοί. Η φωτιά είναι ένα πολύ δύσκολο φαινόμενο και δεν υπάρχει λόγος, ας πούμε, να μην προσέχουμε λίγο παραπάνω σε αυτό το κομμάτι. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Να είστε καλά. Καλημέρα και καλή συνέχεια. Επίσης, να είστε καλά.